Είναι σιρταρωτό, δεν είναι σαν σιρτάρι. Τώρα ερχόμαστε στο στάδιο να σμίξουμε τα δύο κομμάτια και βλέπουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα σταυρό. Πάρα πολύ ωραίος. Και έχουμε τις κεραίες που είναι η μία σε κάθε μεριά χωριστά. Εάν τις βάζαμε, αυτή θα σμίγανε, αυτή η κεραία θα έσμιζε με αυτή και οπότε θα ήταν. Πάρα πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παπα Μανώλη. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα θα κάνω ακόμα δυο. Θα δεις ότι αυτό το σταυρό, για να είσαι καθυστερό, θα τον μετατρέψω σε ένα αστέρι. Πάνω σε αυτόν τον ίδιο, ναι, εννοείται. Ναι. Θα προσθέσω ακόμα ένα τέταρτο του σταυρού και θα φτιάξω ένα αστέρι. Αστέρι το λέω βέβαια εγώ. Πάντα τα βάζω με αυτά αντίθετα. Θα τον χαλάσω αυτό. Δεν ξέρω τι θα περάσω τώρα από μέσα το άλλο.
Είναι σαν διπλό σταυρός, ε. Πάρα πολύ ωραίος. Φτιάξαμε τον πρώτο σταυρό της Κυριακής των Βαΐων, λοιπόν, ε. Ναι. Τον πρώτο σταυρό, το πρώτο αστεράκι. Τέλεια. Ένα αστέρι. Συνήθως κάνουμε ένα αστεράκι για την εκκλησία. Δεν κάνουμε, γιατί έχει πολλή διαδικασία. Και κάνουμε ένα αστεράκι για την εκκλησία. Δηλαδή το βάζω πάρα πολύ ωραία πύλη και μάνω τέτοιο. Ωραία. Και του χρόνου, Παπα Μανώλη, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, υγεία, να έχουμε όλοι. Να ξεχνούμε. Να φτάσουν τη διεκτή των Βαΐων, γιατί βέβαια δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Θεός και δεν ξέρουμε το αύριο ποιο θα είναι. Και να φτάσουν και την Ανάσταση. Να βαδίσουν μαζί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να πορευθούν μαζί με τον Χριστό την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη του, τη σταύρωσή του, την ταπή του και την αναστασή του. Γιατί χωρίς πάθος και σταύρωση δεν υπάρχει Ανάσταση. Αμήν. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να σταυρώνεται, να σταυρώνει τα πάθη του και να ανασταίνεται. Να είσαι καλά, Παπα Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και του χρόνου. Και εσείς να είστε καλά, να υπηρετείτε από το πόδι το δικό σας, το κοινό καλό του χωριού. Ευχαριστούμε. Όλοι μας από τη δικιά μας, από το κάθε μετέρυζο, ο καθένας πρέπει να υπηρετάει τον άνθρωπο.